Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο κανάλι μου, στο Roberto Trip. Βρισκόμαστε στον Λίβανο και σε μια πολύ ιδιαίτερη πόλη, φίλες και φίλοι μου. Βρισκόμαστε στην Σιδώνα. Η Σιδώνα είναι γνωστή στα τοπικά εδώ πέρα ως και Σαϊδά. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στο Λίβανο και βρίσκεται στο νότιο κυβερνείο του οποίου είναι η πρωτεύουσα στις ακτές της Μεσογείου. Η πόλη της Σιδώνας έχει πληθυσμό περίπου 80.000 κατοίκους στο κέντρο της, ενώ η Μητροπολιτική περιοχή έχει περίπου 250.000 κατοίκους. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την πόλη της Σιδώνας. Πάμε να δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα. Φύγαμε! Λοιπόν, παιδιά, Σαϊδά Sea Castle. Εδώ πέρα έχει κάποια ενημερωτικά στην αγγλική, στη γαλλική και στην αράβικη. Θα περάσουμε από εδώ πέρα από το πρώτο κουβούκλιο για να πάμε να δούμε το θαλάσσιο κάστρο της Σαϊδά ως πρώτο αξιοθέατο. Για φύγαμε λοιπόν. Σιδών Sea Castle, ένα κάστρο το οποίο κτίστηκε από τους σταυροφόρους τον 13ο αιώνα ως φρούριο της Άγιας Γης. Είναι ένα από τα πιο εξέχοντα ιστορικά μνημεία στην πόλη λιμάνι της Σιδώνας του Λιβάνου, φίλοι μου. Σήμερα το κάστρο αποτελείται κυρίως από δύο πύργους, όπως είδαμε και στην αρχή που ξεκινήσαμε να σας δείξουμε το αξιοθέατο, έναν στα αριστερά και έναν στα δεξιά, οι οποίοι πύργοι συνδέονται με ένα τείχος. Στους εξωτερικούς τείχους οι ρωμαϊκοί κύονες έχουν χρησιμοποιηθεί ως οριζόντιες ενισχύσεις, ένα χαρακτηριστικό το οποίο παρατηρείται πάρα μα πάρα πολύ συχνά. Σε οχυρώσεις που έχουν κτιστεί πάνω ή πολύ κοντά βέβαια σε πρώην ρωμαϊκές τοποθεσίες. Και τώρα, παιδιά, έχουμε ανεβεί στην αριστερή πολεμίστρα του κάστρου, στην οποία θα περάσουμε μέσα. Πάμε λοιπόν να σας δείξουμε. Εδώ πέρα έχει μία είσοδο. Για αλάτε λίγο μαζί μου να δούμε τι όμορφα θα δούμε άλλο εδώ πέρα στο κάστρο της Σιδώνας. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ όμορφο κάστρο, παιδιά, το οποίο έχει χαμηλό φωτισμό από τα παράθυρα, αλλά στα σημεία που φωτίζει είναι πάρα πολύ έντονα. Τώρα εδώ θέλω να δείτε πίσω μου, έχει κάτι σαν ένα δούριο ύπο. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Ένα αρκετά καλοδιατηρημένο κάστρο, στο οποίο βλέπουμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα υπάρχουν όπλα
πολιορκητικά τα οποία εξφενδονίζανε διάφορα βομβίδια ώστε να χτυπήσουν τον εχθρό. Ο χώρος είναι αρκετά ευρύχωρος και αρκετά όμορφος. Μου αρέσει γενικά αυτό το στυλ. Και τώρα έχω φτάσει σε ένα παράθυρο, παιδιά, εδώ πέρα, και θα δείτε απ' έξω το κάστρο. Πάρα πολύ όμορφο το κάστρο της Σιδώνας. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Μου αρέσει πάρα πολύ η κατάσταση εδώ πέρα. Σας προτείνω, παιδιά, όπως και δίποτε, να περάσετε μια βολτούλα. Βρίσκομαι στην απέναντι πλευρά του πύργου του οποίου ήμασταν μέσα, ο οποίος είναι αυτός που σας είπα, ο ορθογώνιος και πιο καλοδιατηρημένος από τους δύο πύργους. Βρίσκομαι τώρα αυτή τη στιγμή στον άλλον, ο οποίος είναι κλειστός και δεν είναι καλοδιατηρημένος, οπότε θα σας πω λίγα λογάκια και από την έξω πλευρά του πύργου για να ξέρετε τι βλέπετε ακριβώς. Το μεγάλο θολωτό δωμάτιο το οποίο είδαμε, όπου είχε διάσπαρτα σκλήπτρα, κάποιες οβίδες και κάποια όπλα, συν τα κιονόκρανα και κάποιες σκουριασμένες οβίδες. Τώρα υπάρχει και ένα μικρό τζάμι, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα. Όπως θα δείτε, εκείνη την σκάλα, λίγο πιο πάνω από τη σκάλα υπάρχει άλλη μια ελικοειδή σκάλα, η οποία είναι κλειστή για να περάσετε στον πάνω χώρο, τέρμα πάνω, όπου υπάρχει ένα μικρό τζάμι, το οποίο είναι θολωτό και είναι και της Οθωμανικής εποχής, φίλοι μου. Τώρα στο σημείο, στην ταράτσα την οποία βρίσκομαι, της δεύτερης πολεμίστρας, δεξιά μπαίνοντας, θα δείτε ότι έχουμε θέα στην παλιά πόλη, όπως θα δείτε πίσω μου ακριβώς, της Σιδώνας. Πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο σκηνικό, το οποίο εκτυλίσσεται με πάρα πολύ όμορφα χαμόγελα από εμένα. Δεν το φανταζόμουν έτσι. Η Σιδώνα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, με το λιμάνι της, στη θάλασσα. Πάρα πολύ ιστορική πόλη και από τις αρχαίες εποχές, όπως τα ξέρετε, φίλες και φίλοι μου. Και έχει αυτό το πανέμορφο ψαρολίμανο, το οποίο βλέπετε ακριβώς πίσω μου. Στον πύργο τώρα τον οποίο βρίσκομαι, όπου είναι και ο Ανατολικός πύργος, που δεν είναι και τόσο καλοδιατηρημένος, έχει κτιστεί σε δύο φάσεις. Το κάτω μέρος του χρονολογείται από την περίοδο των Σταυροφόρων, ενώ το συγκεκριμένο επίπεδο όπου βρισκόμαστε, και είναι και το επάνω επίπεδο, έχει κτιστεί από τους Μαμελούκους. Τώρα, παιδιά, πίσω μου ακριβώς βλέπετε και τους δύο πύργους, και τον έναν από εδώ και τον άλλον από την άλλη. Πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα η οποία μας συναρπάζει. Αυτό που θέλω να σας πω συμπληρώνοντας είναι ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι η παλιά Αθηνική πόλη ήταν θαμμένη κάτω από την θάλασσα στην περιοχή γύρω από το κάστρο. Δείτε εδώ πίσω μου, αυτή είναι η θάλασσα όπως θα δείτε, και λέγεται ότι είναι θαμμένη η παλιά Αθηνική πόλη, φίλοι μου. Και θέλω να κλείσω με το κάστρο της Σιδώνας, αναφέροντας ότι αυτά τα οποία θα βρείτε στο κάστρο, για τις κατασκευές του φυσικά μιλάω, υπάρχουν κατασκευές τείχων, κολόνες, κλιμακοστάσια, υπολείμματα κτηρίων, κάποια αγάλματα και στέρνες, φίλοι μου. Αυτά και από το κάστρο, το θαλάσσιο κάστρο της Σιδώνας. Συνεχίζουμε με την πανέμορφη πόλη της Σιδώνας, φίλοι μου. أنا بقدم قلبي لو تقبلوا ودي كمان عمري كأنه في أوله الشوق ده كله كل مين يتحمله يكون في عونك ياللي زي مجربه أنا ما كانش الحب عمره في نيتي وأنا معاك غيرت رأيي
انا بحبك قد كل الدنيا دي ولا قد الشمس والليل والهوى. من النهارده قدرت اعرف قد ايه انا بحبك قد كل دول سوا. انا ما كانش الحب عمره في نيتي وانا معاك غيرت رايي وفكرتي. يا حبيبي لقيت في قربك فرحتي. لو حبي ليك قالوا عنه عادي بيكذبوا. επόμενο stop φίλες και φίλοι μου είναι το Karl Al Frank. Είναι ένα καραβοστάσι οθωμανικό στην Σιδώνα του Λιβάνου. Η κατασκευή του Karl Al Frank συνήθως, αν και λανθασμένα, αποδίδεται στον Δρούζο Εμμύρη και κυβερνήτη της Σιδώνα, φίλοι μου. Ο πραγματικός ιδρυτής του συγκροτήματος λένε ότι ήταν ο μεγάλος βεζίρης Σοκουλέ Μεχμέτ Πασά. Έχει πάρει το σύγχρονο όνομά του, που έχει μεταβραστεί ως καραβάν σαράι των Φράγκων από τους Γάλλους εμπορικούς κατοίκους του 17ου αιώνα. Στέγασε τον Γάλλο πρόξενο το 1616, έως όπου ο πρόξενος μετακόμισε σε μια γειτονική ιδιοκτησία που ανήκε στο παρελθόν στην οικογένεια Μαν του Φάχρλ Αλντίν, το Dar al-Μουσουλμανί την δεκαετία του 1630. Αυτά, φίλες και φίλοι μου, για το Φάχρ καν Φάχρ, όπως το λέμε αλλιώς. Πολύ σημαντικό για το Karl Al Frank είναι ότι δεν πληρώνεται είσοδος, είναι δωρεάν. Υπάρχει ένας φύλακας στην πόρτα ο οποίος θα σας ρωτήσει από τι εθνικότητα είστε και αν δεν του κάνει εθνικότητα, πολύ απλά δεν θα σας αφήσει να μπείτε. Ισραηλινοί ξέρουμε ότι δεν μπαίνουν σε αυτή τη χώρα, Αμερικανοί και κάποιοι Ευρωπαίοι τρώνε άκυρο εδώ πέρα, δεν τους αφήνουν να περάσουν λόγω ότι έχουν προξενήσει πάρα πολλές ζημιές και πάρα πολλά κακά εδώ πέρα στο Λίβανο και βρίσκεται κοντά στο θαλάσσιο κάστρο πάνω στην παραλιακή, θα το δείτε κατευθείαν και αν ρωτήσετε θα σας πούνε. Αυτά και από το Karl Al Frank, τα λέμε με το επόμενο όμορφο αξιοθέατο της Σιδώνας. Θα κάνουμε, παιδιά, κάποιες βολτούλες εδώ πέρα μέσα στα στενά, στα παζάρια της πόλης που πραγματικά είναι γεμάτα από διάφορους μικροπολιτές οι οποίοι πουλάνε την πραμάτια τους. Τώρα, πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω, έχουμε έρθει περίπου με το 1,5 ευρωπουλάκι με λεωφορείο από το κέντρο της Βηρητού και ο σταθμός ο οποίος πήραμε το λεωφορείο ονομάζεται Kola Bus Station. Πηγαίνετε στο συγκεκριμένο σταθμό στην Βηρητό και από εκεί περίπου με 1,5 ευρώπουλο μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα στην πόλη της Σιδώνας, η οποία βρίσκεται στα 40 χιλιόμετρα από την Βηρητό. Οποιοδήποτε άλλο τουριστικό κάτω από 50 ευρώ δεν πρόκειται να σας πάρει. Εμείς με 1,5 ευρώ ρωτήσαμε στο ξενοδοχείο από πού μπορούμε να πάμε λεωφορείο. Βέβαια είναι τοπικά τα μέσα, τα λεωφορεία τα οποία θα πάρετε, είστε μέσα με κόσμο από τον Λίβανο, οπότε αν δεν έχετε κάποιο θέμα είστε καλυμμένοι και οικονομικά και μπορείτε να γυρίσετε εδώ πέρα την πόλη της Σιδώνας
πιστεύω αρκετά εύκολα, μια μέρα είναι αρκετή να κάνετε μια ημερήσια εκδρομή από το κέντρο της Βηρητού. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι μου. Εδώ θα δείτε σφάγια έξω στο δρόμο με 27-28 βαθμούς ζέστη, φίλοι μου. Χαμός γίνεται εδώ πέρα στο παζάρι. Μαναβική, κρέατα, άσχημες οσμές, αλλά εντάξει, αυτό έχουν τα παζάρια γενικώς. Αυτά παιδιά και από το παζάρι της Σαϊδά. Τώρα σας πάμε μια βόλτα μέσα στα στενάκια εδώ πέρα, στα σοκάκια της Σιδώνας. Υπάρχουν πάρα πολλά μικρά μαγαζάκια έτσι, με ρούχα, με παπούτσια, με διάφορα souvenirs. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και σε κάποια σημεία το παζάρι γίνεται και κλειστό. Γενικώς έτσι πάρα πολύ γραφικό το παζάρι, πάρα πολύ ωραίο. Έχει τα κτίσματα σε κάτι παλιό που σου φέρνει. Και εδώ πέρα αρχίζει και κλείνει. Γενικώς ο φωτισμός μας δεν είναι πάρα πολύ καλός, διότι σε κάποια σημεία που ανοίγει χτυπάει πολύ ο ήλιος και σε κάποια που κλείνει δεν μας χτυπάει ο ήλιος, οπότε έχουμε θέμα στο να αλλάζουμε το φωτισμό στην κάμερα. Πάρα πολύ όμορφα παιδιά. Γενικώς πάρα πολύ ωραίες εικόνες βλέπουμε εδώ στη Σιδώνα. Μια πόλη η οποία θα βρείτε τα πάντα. Ξαφνικά εδώ πέρα έτσι ανοίγει η κατάσταση, έχει πάρα πολύ όμορφα στενάκια. Και εδώ πέρα έχουμε χαθεί μέσα στο παζάρι. Αυτό θα κάνετε κι εσείς, όταν μπαίνετε σε τέτοια παζάρια θα χάνεστε μέσα. Οπότε μην αγχώνεστε. Μας κοιτάνε λίγο περίεργα εδώ πέρα οι ντόπιοι που τραβάμε βίντεο. Αλλά εντάξει, αυτά είναι συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Τα έχουμε συνηθίσει κάθε φορά σε τέτοιου είδους περιοχές. Εντάξει, βέβαια προσέχουμε κιόλας να μην τραβάμε πάνω σε ανθρώπους, διότι μπορεί να εκνευριστούν και να δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Και αυτό δεν το θέλουμε, φίλες και φίλοι μου. Πολύ σημαντικό να ξέρετε, Παρασκευή μην έρθετε στη Σιδώνα, διότι είναι όλα κλειστά και δεν θα βρείτε τίποτα. Ακόμα και για να φάτε θα δυσκολευτείτε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά η συγκεκριμένη περιοχή το μόνο που λειτουργεί είναι 3-4 μουσεία τα οποία μπορείτε να πάτε να επισκεφτείτε. Επόμενο stop φίλοι μου είναι το Saint Louis Castle. Το κάστρο του Saint Louis είναι γνωστό και ως Calaat al Muiz και είναι ένα ερυπωμένο κάστρο στη Σιδώνα. Για πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι μου να περάσουμε μέσα. Τώρα εδώ πέρα ο κύριος που βλέπετε θα μας ανοίξει την είσοδο για να επισκεφτούμε το κάστρο. Για φύγαμε. Σούκραν. Το κάστρο φαίνεται πανέμορφο. Είναι αρκετά σκοτεινό παιδιά. Το ανοίξαν μόνο και μόνο για μας. Εντάξει, δεν έχει φωτεινότητα. Μία πόρτα εκεί πέρα κυκλική σαν καμάρα έχει, η οποία είναι σφραγισμένη, αλλά το φως δεν μπαίνει καλά. Δεν υπάρχουν γενικώς παράθυρα στο συγκεκριμένο σημείο. Και από εδώ τώρα θα μας κάνει άνοιγμα μία πόρτα ακόμα. Λοιπόν, έχουμε περάσει τη δεύτερη πόρτα και τώρα εδώ αρχίζει και ανοίγει το τοπίο και είμαστε πάρα πολύ πιο άνετοι φίλοι μου. Είναι ένα ερυπωμένο κάστρο γενικώς. Δεν έχει να δείτε και πολλά, μόνο και μόνο για την ιστορία εδώ πέρα του τόπου. Ας περάσετε μια βολτούλα, 10 λεπτάκια να το επισκεφτείτε και να δείτε κάποια πραγματάκια. Εδώ τώρα έχουμε μια θέα πανοραμική πάνω στην πόλη της Σιδώνας, αλλά από την άλλη πλευρά όπου βρίσκεται η θάλασσα δεν έχουμε καλή θέα. Το κάστρο αυτό έχει χτιστεί το 1254 από Γάλλους σταυροφόρους στην θέση
ενός προγενέστερου φρουρίου των Φατιμιδών και τροποποιήθηκε πάρα μα πάρα πολλές φορές μέχρι και τον 17ο αιώνα. Η συγκεκριμένη τοποθεσία του κάστρου ήταν η Ακρόπολη. Και όχι απλά μία Ακρόπολη, η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης της Σιδώνας. Η Ακρόπολη πιθανότητα κατεδαφίστηκε ολοσχερός και στη συνέχεια ξανακτίστηκε από τους Άραβες. Εδώ πίσω ο Κυριούλης είναι αυτός που μας συνοδεύει, που μας άνοιξε το κάστρο, για να τα λέμε και αυτά, δωρεάν. Και συνεχίζουμε με το φρούριο που τον 10ο αιώνα φτιάχτηκε όταν ο Χαλίφης των Φατιμαδών οχύρωσε και έδωσε το όνομα Καλαάτ Αλ Μουίζ. Και πάρα πολύ σημαντικό αυτό που πρέπει να γνωρίζετε, το κάστρο αυτό χρησίμευε ως καταφύγιο για τους πρόσφυγες της Παλαιστινιακής εξόδου το 1948. Τις αρκετές ζημιές που έχει υπέστη τους έχει υποστεί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και πλέον γίνονται σχέδια για την αποκατάσταση του κάστρου. Αυτά φίλοι μου και με το κάστρο Καλαάτ Αλ Μουίζ. Τα λέμε στη συνέχεια με το επόμενο αξιοθέατο εδώ πέρα στη Σιδώνα ή αλλιώς Σαϊδά. Επόμενό μας stop φίλες και φίλοι μου είναι εδώ πέρα αυτό το μουσείο, το The Shop Museum. Για φύγαμε λοιπόν μέσα να το δούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή φίλες και φίλοι μου βρισκόμαστε στην reception και θα πάρουμε το εισιτήριό μας. Είναι στις 135 λιβανέζικες λίρες και θα περάσουμε μέσα στο μουσείο για να δούμε τον χώρο του μουσείου. نعم من مكتبه ولا خاص لك بي. لا خاص لي هودي ناس اشخاصي ماست ακριβώς μπροστά στην είσοδο. Εδώ μέσα έχουμε στάθερο φωτισμό, οπότε θα είμαστε πάρα πολύ καλύτερα ώστε να σας δείξουμε πλάνα και λήψεις από το μουσείο. Το μουσείο το οποίο επισκεπτόμαστε αυτή τη στιγμή έχει βάση το σαπούνι. Είναι ένα μουσείο σαπουνιού. Το συγκεκριμένο μουσείο στη Σιδώνα ειδικεύεται στα λεβέντινα σαπούνια φίλοι μου. Για πάμε λοιπόν να το γνωρίσουμε. Είναι ανοιχτό από το 2000 και το διαχειρίζεται η Audi Foundation. Τώρα θα περάσουμε στον κάτω όροφο φίλες και φίλοι μου για να δούμε και κάποια πραγματάκια από τον κάτω όροφο του μουσείου.
Δεν είναι μεγάλο το μουσείο, αλλά είναι ιδιαίτερο, έχει κάτι όμορφο. Το μουσείο Σαπουνιού, λοιπόν, παρακολουθεί την ιστορία της σαπουνοποιίας εδώ πέρα στην περιοχή και την εξέλιξη στις καλλιτεχνικές κατασκευές της. Όλοι οι επισκέπτες που έρχονται εδώ μπορούν να δουν μία επίδειξη το πώς παρασκευάζονται τα παραδοσιακά σαπούνια ελαιολάδου και να μάθουν την ιστορία των παραδόσεων του χαμάμου. Στο συγκεκριμένο τμήμα που βρίσκομαι στο μουσείο είναι πάρα πολύ μα πάρα πολύ ιστορικό, διότι παρουσιάζονται τεχνουργήματα τα οποία θα δούμε αμέσως τώρα μαζί. Τα συγκεκριμένα τεχνουργήματα, όπως βλέπετε εδώ πέρα μπροστά σας, έχουν βρεθεί κατά την επιτόπια ανασκαφή και από τα οποία παραλαμβάνονται υπολείμματα πύληνων κεφαλών, σωλήνων που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα έως και τον 19ο αιώνα, καθώς και τα θραύσματα κεραμικής. Το κτίριο του μουσείου το οποίο βλέπετε είναι ένα παλιό σαπουνοποιείο, το οποίο το έχουν χτίσει τον 17ο αιώνα. Αν και υπάρχουν κάποια μέρη τα οποία πιστεύουν ότι χρονολογούνται τον 13ο αιώνα. Αυτά, φίλοι μου, και για το Μουσείο Σαπουνιού. Θα κάνουμε μερικές λήψεις, μερικά πλάνα για να το δείτε κι εσείς καλύτερα και να τα πούμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα της Σιδώνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά και από το Μουσείο του Σαπουνιού. Αναχωρούμε και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα της Σιδώνας. Πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο μουσείο, το οποίο μας άρεσε αρκετά και ήταν κάτι διαφορετικό που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής σε μουσεία. Έχουμε δει κέρινα ομοιώματα, αλλά το συγκεκριμένο είναι διαφορετικό. Επόμενο μας stop είναι το παλέ Νταμπάν. Για πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, να περάσουμε μέσα. Ένα παλάτι πραγματικά στολίδι εδώ πέρα στο κέντρο της Σιδώνας. Για να περάσετε στο παλάτι, αφού ανεβείτε κάποιες σκάλες, θα βρείτε μία πορτούλα η οποία είναι κλειδωμένη. Έχει ένα κουδουνάκι, το χτυπάτε και ένας καλός κυριούλης, πολύ ευγενικός, θα σας ανοίξει την πόρτα, θα σας κόψει το εισιτήριο και θα σας δώσει ό,τι πληροφορία θέλετε, αν εσείς το επιθυμείτε βέβαια. Γενικώς οι τιμές στα μουσεία είναι καλούτσικες και πάμε λοιπόν να δούμε και να σου πούμε μερικά πράγματα για τον Νταμπάν Παλάς, στο οποίο επιτρέπονται και τα βίντεο και οι φωτογραφίες, τα πάντα, πολύ άνετα. Το Νταμπάν Παλάς είναι ένα μεγαλοπρεπές αραβο-οθωμανικό αρχοντικό, το οποίο βρίσκεται στην Σιδώνα του Λιβάνου.
Το παλάτι έχει κτιστεί ως ιδιωτική κατοικία το 1721 από τον Αλί Ακά Αλχαμούντ, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος Σιδόνιος που καταγότανε από μία μακρά σειρά οικοδομών, φίλοι μου. Το παλάτι έχει κτιστεί γύρω από μία κεντρική αυλή χωρίς ανοίγματα δίπλα στο επίπεδο του πεζόδρομου, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ιδιωτικότητα των ενίκων του. Από τις αρχικές πτέρυγες του παλατιού έχει απομείνει μόνο ο χώρος υποδοχής ή το σελαμλίκ. Τώρα παιδιά θέλω να περάσουμε στον κύριο χώρο του σαλονιού, στον οποίο έχω να σας δείξω κάποια πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Για άλλατε λίγο μαζί μου. Πραγματικά ο χώρος είναι φανταστικός, παιδιά, και πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα ακριβώς, όπως θα βλέπετε, είναι ένα συντριβάνι. Όπως θα δείτε παιδιά, υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα λουλούδια χρωματισμένα και γενικώς περιέχει γύρω γύρω του περίτεχνα, πολύχρωμα, μοσαϊκά, στολίδια, τα οποία είναι μακαρνάς και λιβανέζικο γλυπτό και με κέντρο οροφές, παιδιά. Πραγματικά δείτε εδώ το υλικό του μάρμαρου. Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Στολίδι πραγματικό. Το παλάτι έχει γίνει ιδιωτική κατοικία της οικογένειας Νταμπανέ, ή αλλιώς Νταμπάν, δεν ξέρω πώς προφέρεται, μέχρι και τα πρώτα χρόνια του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου το 1976. Κατά τη διάρκεια του πολέμου το συγκεκριμένο παλάτι υπέστη πάρα πολλές ζημιές και λεηλατήθηκε. Δυστυχώς παιδιά, ένας τόσο όμορφος χώρος να λεηλατηθεί. Σε αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν υπάρχουν όρια. Ό,τι και να είναι, πόλεμος δεν το καταστρέφει σε ένα τέτοιο παλάτι. Πραγματικά είναι τραγικό. Το σημαντικό είναι ότι μετά το τέλος αυτού του φρικτού πολέμου το παλάτι αναστηλώθηκε και μετατράπηκε σε ένα ιδιωτικό μουσείο, το οποίο είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή μέσα και απολαμβάνουμε αυτόν τον υπέροχο χώρο του παλατιού. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε, όπα με προσοχή εδώ πέρα, σε έναν άλλον χώρο, ο οποίος είναι σαν ένα υποσάλωνο, όπου εδώ πέρα υπάρχουν οι καναπέδες του, υπάρχει και μία τηλεόραση πίσω μου ακριβώς, ένα τραπεζάκι, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος γενικώς, παιδιά. Αυτό που σας προτείνω είναι να περάσετε, να το επισκεφτείτε αν βρεθείτε εδώ πέρα στη Σιδώνα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μουσείο, το οποίο αξίζει να αφιερώσετε μισή ώρα, ίσως και 40 λεπτά, φίλοι μου. Φιλάκια πολλά, να περνάτε υπέροχα, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου εδώ πέρα στην Σιδώνα, σε μια πόλη ορόσημο για τις παλιές εποχές, επί Μέγα Αλέξανδρο ας πούμε. Και τώρα εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ και απολαμβάνουμε τις ομορφιές αυτής της πόλης. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το επεισόδιο. Προσπάθησα να σας δείξω ό,τι καλύτερο. Κάποια αξιοθέατα τα οποία δεν προλαβαίνω να τα δω, διότι έχω κάνει μια ημερήσια από την Βηρυτό. Οπότε σας έδειξα ό,τι περισσότερο μπορούσα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ από τη Σιδώνα. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και όσοι ήσασταν μέχρι κοντά μου στο βίντεο, φιλάκια πολλά. Γεια σας.
حبيبي. يفرق